Να πάμε τώρα στο άλλο θέμα, το οποίο συζητείται πάρα πολύ και έχει να κάνει με το Market Pass, αυτό το 10% επιδότηση για τα νοικοκυριά και πώς θα βοηθηθεί ο κόσμος στις αγορές και στα τρόφιμα. Έχουμε μαζί μας, Φίβο, τον κύριο Παντελή Μόσκο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος Λαϊκών Αγορών και βρίσκεται στη Λαϊκή Αγορά του Χολαργού, αν δεν κάνω λάθος, και τον κύριο Γιάννη Πηλίδη, τον πρόεδρο Συνδέσμου Μικρομεσαίων Σούπερ Μάρκετ. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έχω τον κύριο Μόσχο εδώ. Περιμένω και τον κύριο Πηλίδη. Κύριε Μόσχο, μισό λεπτό να δώσουμε τα στοιχεία του ρεπορτάζ λίγο, Φίβο. Έτσι, ποιοι θα πάρουν την επιδότηση, από πότε. Γεια σας, κύριε Πηλίδη. Λοιπόν, Μάριον, όπως σας. Αφορά μια επιδότηση τροφίμων στην ουσία, μια ενίσχυση 10% επί των μηνιαίων αγορών μας σε καταστήματα λιανικής τροφίμων. Να δούμε βέβαια ποια θα είναι αυτά τα καταστήματα τελικά. Όχι μόνο σούπερ μάρκετ, ακριβώς, όπως καταλαβαίνουμε όχι μόνο όμως. Σούπερ μάρκετ, και κρεοπολία και ζαχαροπλαστεία. Κρεοπολία, οπωροπολία, αρτοπία, ζαχαροπλαστεία και πιθανόν λαϊκές αγορές. Θα αφορά το 85% των νοικοκυριών αναφορικά με τους δικαιούχους, πρόκειται το οποίο ανέρχεται στα 8,4 εκατομμύρια πολίτες. Ο προϋπολογισμός είναι 650 εκατομμύρια ευρώ και στην ουσία θα είναι ένα ποσό, Μάριον, για να το πούμε έτσι απλά, από 22 μέχρι 72 ευρώ το μήνα για τις αγορές μας, τρόφιμα, σε σούπερ μάρκετ και τα υπόλοιπα καταστήματα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό. Τώρα, έχει τις προϋποθέσεις. Προφανώς γίνεται και μέσω εφαρμογής. Πρέπει να κατεβάσεις μια εφαρμογή. Ακριβώς. Μέσω Άιλις κάρτας ή με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζι. Τώρα, εκεί βέβαια θα έχουμε πάλι τα θέματά μας. Λίγο θα τα συζητήσουμε τώρα αυτά με τους καλεσμένους. Πρώτα όμως, επιτρέψτε μας να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις του κόσμου, έτσι όπως μίλησαν και τις κατέγραψε η κάμερα της εκπομπής. Πάμε. Φυσικά, ό,τι γίνεται για το φτωχό είναι καλό. Καλό είναι πόσο, 10%, αφού είναι 15% πληθωρισμός. Πάλι μέσα είμαστε. Δεν ξέρω τι θα κατεβάσουν αύριο που θα ψηφιστεί, αλλά εμείς που δεν έχουμε σύγχρονα τηλέφωνα, γιατί να μας το κόψει το 20%. Για εμάς τους φτωχούς, καλό θα είναι. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα της ακρίβειας που αντιμετωπίζουμε. Δεν λύνεται με επιδόματα και με... Πρέπει να μειώσουν το ΦΠΑ. Η ακρίβεια έχει χτυπήσει κόκκινο. Δεν ξέρω αν μπορούν με ένα επίδομα ή με μια μικρή βοήθεια. Γενικά έχουμε χάσει την αγοραστική μας αξία. Έχουμε μείωση μισθών και ακρίβεια τρομερή. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είμαστε πάρα πολύ φιδωλοί σε όλα. Ούτε ανταλλαγή δώρων. Να μην την έδινε καλύτερα και να ήταν καλύτερες οι τιμές. Μάλιστα, ακούσαμε τον κόσμο λοιπόν. Τώρα να περάσω στον κύριο Πηλίδη. Κύριε Πηλίδη, καταρχήν ένα πρώτο σχόλιο. Πώς βλέπετε τώρα αυτό το μέτρο, το Market Pass? Κοιτάξτε, το βλέπω είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό μέτρο. Το ποσοστό 10% είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Είναι σε μια λογική 10% θεωρώ... πληθωρισμός, 10% και η επιδότηση. Εντάξει, ο πληθωρισμός ήταν λίγο παραπάνω σε ετήσια βάση, 10% είναι τώρα. Mm. Αλλά το προηγούμενο χρονικό διάστημα έτρεχε με περίπου 15%. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό. Δηλαδή, άμα πάρει κανείς ότι το καλάθι του νοικοκυριού που υπάρχει, συν το εξτρά 10% το οποίο θα είναι πλάς, έτσι, από ό,τι έχω καταλάβει, αν δεν κάνω λάθος, θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη οικονομική βοήθεια και πάντα μιλάμε για τους πολύ ευάλωτους, έτσι. Διότι εκεί είναι το σημαντικό πρόβλημα. Εμείς η βόλτα πια στο σούπερ μάρκετ, ακόμη και για τα αναγκαία, έχει κριθεί για πάρα πολύ κόσμο πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση. Δηλαδή ο κόσμος κάθεται και όχι μόνο σε ένα σούπερ μάρκετ, σε ένα κατάστημα, κάνει μια έρευνα που τρώει πάρα πολύ χρόνο. Mm-hmm. Δηλαδή είσαι μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ με μια λίστα και είσαι σε μια διαπραγμάτευση, τι να πάρω, τι να αφήσω, τι να κάνω, τι να αυτό. Δεν ξέρω δηλαδή πραγματικά, γιατί ακούσαμε και τον κόσμο που λέει, κύριε Πηλίδη, ότι ας μειωνόντουσαν οι τιμές και ας μην έδιναν το επίδομα. Δεν λέω ότι δεν θα βοηθήσει και ότι δεν είναι κάτι. Αλλά πού θα πάει και αυτός ο χώρος των ανατιμήσεων? Κοιτάξτε, θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε και ποια πράγματα είναι εφαρμόσιμα και ποια όχι. Λέει τώρα κάποιος να μειώνει τιμές. Πώς θα γίνουν να μειωθούν τιμές? Ποιος θα το αποφασίσει? Εγώ να μου πείτε γιατί δεν μειώνεται καθόλου οι τιμές και συνεχώς ανεβαίνουν, αφού μία ακούμε ότι πέφτουν τα καύσιμα. Μία τώρα διαβάζουμε ότι το ρεύμα έχει πέσει. Αυτά δεν ήταν που επηρέαζαν κυρίως και τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα και στα γιατί όλα τα προϊόντα? Έχει πέσει το ρεύμα στις μεγάλες επιχειρήσεις και δεν το ξέρω. Εγώ σήμερα διαβάζω δημοσιεύμα το γενικό σε Μεγαβατόρα. Εγώ ξέρω ότι πλήρωνα 52.000 και τώρα πληρώνω 160. Αν αυτό το θεωρεί το μήνα.
αν το θεωρείτε ότι έπεσε. Εγώ διαβάζω σήμερα ότι καταγράφει υποχώρηση στα επίπεδα, λέει, 200 ευρώ η μεγαβατόρα και αυτό δίνει μια ανάσα. Όλα αυτά γιατί δεν πηγαίνουν και προς την άλλη κατεύθυνση να μειωθούν οι τιμές. Για τα νοικοκυριά μιλάμε. Το ρεύμα έχει πέσει πάρα πολύ στα νοικοκυριά, στο οικιακό ρεύμα και στις μικρές επιχειρήσεις. Κύριε Πηλίδη, θέλω να καταλήξω, επειδή εσείς το γνωρίζετε και είστε μέσα, επειδή έχουμε μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία και συνεχώς σημειώνουν άνοδο τα τρόφιμα, μήπως υπάρχουν πλέον και πολύ έντονα φαινόμενα εσχροκέρδειας? Αυτό μπορεί να υπάρχει, δεν το αποκλείω. Σε όλους τους χώρους μπορεί να υπάρξει εσχροκέρδεια. Αυτό δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς. Μπορεί να πει κανείς κάποιος για τον κλάδο του ότι δεν εσχροκερδεί κανένας. Άμα μήπως το πει αυτό, δεν λέει την αλήθεια. Και μήπως το Market Pass, το μέτρο αυτό, στην ουσία δώσει και ένα περιθώριο για την εντατικοποίηση της εσχροκέρδειας σε καταστήματα. Δηλαδή, αφού υπάρχει και το επίδομα, ας ανεβάσω τις τιμές για να πουλάω πιο ακριβά και να έχω μεγαλύτερο κέρδος. Κοιτάξτε, η αγορά είναι πολύ ανταγωνίσιμη. Όταν λέμε ένα πράγμα, θα πρέπει να σκεφτόμαστε πώς γίνεται στην εφαρμογή του. Διότι πολλοί όσοι είναι έξω από το χώρο του σούπερ μάρκετ, λέτε κάποια πράγματα τα οποία στην πράξη δεν εφαρμόζονται. Δηλαδή, πώς θα συνεννοηθούμε? Δηλαδή, πες ότι αποφασίζω εγώ να εσχροκερδίσω και πάω και ανεβάζω τις τιμές. Μα ο διπλανός μου δεν θα τις ανεβάσει, ο παραδιπλανός μου δεν θα τις ανεβάσει. Σε ένα τετράγωνο έχουμε τέσσερα σούπερ μάρκετ. Αυτοί θα συνεννοηθούν όλοι μεταξύ τους να ανεβάσουν τις τιμές? Θέλω λίγο να ρωτήσω και τον κύριο Μόσχο. Κύριε Πηλίδη, επιτρέψτε μου λίγο για τις λαϊκές αγορές. Δεν ξέρω αν το Market Pass τελικά θα επεκταθεί και στις λαϊκές αγορές. Ποια είναι η άποψή σας, κύριε Μόσχο? Εμείς, καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα σας. Είχαμε μια ενημέρωση από τον Υπουργό Γεωργίας και μια επαφή μαζί του, ο οποίος πρότεινε να επεκταθεί και στις λαϊκές αγορές, αλλά πρακτικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και οι καταναλωτές εδώ πέρα είναι δύσκολο να χρησιμοποιούν την καινούργια τεχνολογία με τα κινητά τηλέφωνα, αλλά και τα πώς που υπάρχουν εδώ είναι τουλάχιστον κατά 10%. Ναι, μπορεί να πάρουμε κάποιοι ακόμα το μηχάνημα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, αλλά θα υπάρχουν τα κινητά τηλέφωνα στους καταναλωτές που είναι μεγάλης ηλικίας για να μπορούν να ψωνίζουν. Υπάρχει πρόβλημα δηλαδή ουσιαστικά στο πρακτικό κομμάτι. Εν τω μεταξύ, εδώ ο ανταγωνισμός, προηγουμένως σας άκουσα και ρωτάτε πώς ακριβένουν τα τρόφιμα. Mm-hmm. Το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί από πέρυσι πρόπερσι τουλάχιστον κατά 100%. Δηλαδή τα λιπάσματα έχουν πάει διπλάσια. Το ρεύμα που λέτε ότι έχει φτηνή η μεγαβατόρα, mm-hmm, εμείς πληρώνουμε το 2 φορές παραπάνω από πέρυσι. Πληρώναμε στους αποδικευτικούς χώρους 2.000 και πληρώνουμε 5. Πληρώναμε στις μεταφορές με ένα 30 το πετρέλαιο και τώρα έχει ένα 80. Εγώ πάντως σας το ρωτάω, γιατί δεν βλέπουμε καθόλου ούτε κανένα σκαμπανέβασμα. Και ο κόσμος ρωτάει. Σου λέει, μα πώς, αφού αυτά μειώνονται, γιατί και οι τιμές δεν εξισορροπούν? Επίσης ακούω ότι για εσάς, ειδικά στις λαϊκές, όλο αυτό το διάστημα είχε και πολύ καλό καιρό. Το ακούω από εκπροσώπους δικού σας, δηλαδή ότι υπάρχει αυθονία αυτή τη στιγμή. Άρα σημαίνει ότι οι τιμές και για αυτό το λόγο πρέπει να είναι πιο κάτω. Ναι, μα είναι κάτω οι τιμές. Από το στεγασμένο εμπόριο πουλάμε 40% πιο κάτω. Δεν υπάρχει κανένα κέρδος με το ζόρι να βγάλουμε το μεροκάματο και τα έξοδα που έχουμε κάνει. Όταν πουλάμε με τιμές που πουλάγαμε πέρυσι και πρόπερσι και έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής 100% επάνω, ναι, είναι σαν να πουλάμε φτηνότερα. Τώρα, δεν έχει ακριβήνει τίποτα εκτός από ελάχιστα προϊόντα, παραδείγματος χάρη τις πατάτες και τα κρεμμύδια από πέρυσι, όχι ότι έχουν ακριβήνει τώρα, τα οποία η παραγωγή αυτή φυτέψαν λιγότερα στρέμματα. Ναι. Όπως και οι ντομάτες φυτευτήκαν πρέπει, σε λιγότερα στρέμματα. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Κύριε Πηλίδη, θα έρθουν και άλλες αυξήσεις? Οι αυξήσεις συνεχίζονται κανονικά. Δεν έχουν σταματήσει. Δεν αυξάνονται όμως τα προϊόντα με τον ίδιο ρυθμό. Δηλαδή, αν είχαμε αυτό το καλάθι έχει λειτουργήσει και προς αυτή την κατεύθυνση λίγο να συγκρατήσει. Αυτό σε εμάς τους μικρομεσαίους που το έχουμε μετρήσει είναι κατά 15% φθηνότερες οι τιμές από τις τιμές που πουλούσαμε 3 Οκτωβρίου και ο τζίρος που κάνουμε σε αυτά τα προϊόντα είναι πραγματικά πολύ υψηλός. Μάλιστα, βέβαια σε κάποια σούπερ μάρκετ, γιατί και εγώ πηγαίνω σούπερ μάρκετ, ψάχνεις με το κιάλι να δεις που είναι αυτή τα ταπελάκια, το καλάθι του νοικοκυριού και όλα αυτά. Αυτά που έχουμε πει, αυτό δηλαδή να είναι σε ένα σημείο, σήμανση, ναι, να είναι ευκρινή η σήμανση και όλα αυτά. Ελάτε. Εις βάρος του είναι. Δηλαδή το σούπερ μάρκετ συμφέρει να διαφημίσει αυτά τα προϊόντα. Όποιος δεν το κάνει είναι εις βάρος των συμφερόντων του. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάντως το καλάδι στις λαϊκές αγορές,
λειτουργεί ο ανταγωνισμός και είναι καθημερινά ο ένας δίπλα στον άλλον για να βλέπει ο καταναλωτής τις τιμές και να ψωνίζει αυτό που αυτό νομίζει σωστότερο για αυτόν. Ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.